preseason keep going the way it's going, I think we should have a very successful season. Δεν είναι ότι περισσότερο μέσα στην ομάδα οι παίκτες μεταξύ τους. Αυτά που τους ζητάει ο προπονητής είναι να δίνουν πάρα πολύ προσπάθεια και να μπορούν να τα φέρουν όλα στο γήπεδο. Σίγουρα έχουν ένα θεματάκι με το rebound και βέβαια χάσανε έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες, ο οποίος βοηθάει και σε αυτό το κομμάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι δεν είναι όλοι μαζί και ότι πηγαίνουν όλο, βελτιώνονται με το 5-5 σε κάθε από κάθε προπόνηση, από το κάθε 5-5, για να μπορέσουν να βγάλουν περισσότερα αυτά που τους ζητάει ο προπονητής. Ειδικότερα και αυτά τα 3 λεπτά του χθεσινού αγώνα, φαντάζομαι ότι ήταν διδακτικά. Τι πήγε λάθος και πώς μπορεί να διορθωθεί? To be honest, I take a lot of pride on the defense, and I feel like me and Usman and Atonius, we have some great defenders out there, and obviously adding Brandon Trish is obviously going to help us in the long run. But I feel like for me personally, I made a couple of miscues that caused our team to have some breakdowns, put us in some bad situations, and obviously not blocking out, being undersized and undermanned and things like that. But I feel like that's what the preseason is for, for us to learn and understand that we got to make sure we take each second, each minute down to the last, 0000 on the clock. And obviously we didn't do that, but it was a growing experience for us. And I obviously think, watching film tomorrow that, we should clean up, and we're going to clean up some of the things that happened in the last 3 minutes. Ένα από τα πράγματα τα οποία περηφανεύεται είναι η άμυνα. Θεωρεί ότι υπάρχουν παίκτες όπως αυτός, ο Σμάν, ο Άντωνς, ο Κόνιερης, γενικά πολύ καλή αμυντική στην ομάδα. Και φυσικά η προσθήκη του Brandon Trish πιστεύει ότι θα βοηθήσει στο μέλλον και στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι από προσωπική του απόψη, χθες το βράδυ, χθες το μάτς έκανε κάποια λάθη, είχε κακό timing στο τέλος του αγώνα. Δεν μπόρεσε να βοηθήσει αμυντικά. Σίγουρα υπήρχε έλλειψη, υπήρχε διαφορά μεγέθους, υπήρχαν μισμάτς, δεν μπορούσαν να κάνουν καλά block-out για να χάσανε πάρα πολλά rebound. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι pre-season. Θα πάνε να δουν βίντεο και από τον αγώνα για να μπορέσουν να φτιάξουν οτιδήποτε λάθη πήγε και προχωράνε. Είπε και τον Brandon Trish